Αξιότιμες κυρίες και αξιότιμοι κύριοι, αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες της εκπομπής Ελληνιστή, καλησπέρα σας. Πραγματικά ήταν συγκλονιστική η ομιλία του Κυριάκου Βελόπουλου στη Βουλή, διότι απεκαλύψαν για πρώτη φορά ονόματα και διασυνδέσεις μέσα στον χώρο τον οικονομικό, που κανείς δεν τολμάει να πει ούτε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και πολύ περισσότερο και στα μέσα μαζικής ενημερώσεως. Κύριε Βελόπουλε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ήταν εκπληκτικά αυτά τα οποία ακούσαμε. Ήταν η αλήθεια, μια αλήθεια την οποία αποφεύγουν επιμελώς κάποιοι να αναφέρουν, κύριε Τονόπουλο. Και θέλω να πω, για να καταλάβουν οι τηλεθεατές μας, δύο-τρεις παρατηρήσεις. Ελληνικό χρηματιστήριο. Κύριε Τονάκο, ξέρετε ότι τις μεγαλύτερες μετοχές ελέγχει ο Ρώτσιλ του ελληνικού χρηματιστηρίου και ο Σόρος? Δεν το ήξερα, δεν το γνώριζα. Δεν το γνώριζα. Για να μην υπέθετα ότι έχει αρκετές, αλλά δεν γνώριζα για να μην φαίνονται οι ίδιοι. Για να καταλάβουν. Βάζουν θηγατρικές εταιρείες. Βάζουν θηγατρικές εταιρείες, τα πλοκάμια. Ακριβώς. Ελέγχουν ΔΕΗ. Ελέγχουν ΟΤΕ. Εθνική Τράπεζα. Eurobank. Alpha Bank. Ελέγχουν δηλαδή όλα τα βαριά χαρτιά του χρηματιστηρίου. Και σε ρωτώ εσένα, τον Αντώνη, τον Αντωνάκο και τον τηλεθεατή, τι μπορεί να σημαίνει ότι ελέγχω εγώ τα βαριά χαρτιά? Δεν μπορώ να σε εκβιάσω, κύριε Αντωνάκο? Σαφέστατα. Όπως ελέγχει οικονομικά κάποιον. Αυτά είπα στο ΚΚΕ, που είναι το κόμμα το οποίο δίθεν παλεύει, δίθεν φωνάζει, δίθεν μιλάει για τις αγορές, το κεφάλαιο, τον καπιταλισμό. Αλλά δεν τόλμησαν ποτέ μες στη Βουλή να πούνε ένα όνομα, ας πούμε, Ρότσιλντ, Ροκφέλερ, Σόρος. Όχι να τα πούνε αυθαίρετα. Έτσι, εγώ ήδη έβαλα ονόματα εταιριών, συγκεκριμένων εταιριών, που ελέγχουν το ελληνικό χρηματιστήριο. Και ξέρεις, είχα από κάτω 20-25 βουλευτές. Παγωμένοι ήταν όλοι. Πάντως, όταν σου λέω παγωμένοι, μας έχετε αφήσει πλην του Ηλία Πολατή, του συναδέλφου, οι υπόλοιποι ήταν παγωμένοι. Ξέρεις, όταν έχεις πολιτική φιλοδοξία, συγκεκριμένη, ρε παιδί μου, να παραμείνεις στη Βουλή για 40 χρόνια, γιατί μου έλεγε κορυφαίος υπουργός κόμματος, έτσι και μπει σε αυτό το μαγαζί, δεν θες να φύγεις μετά. Και του λέω, αν είναι να μείνω εδώ και να λέω αυτά που λέτε εσείς, εγώ θέλω να φύγω. Έτσι απλά. Μάλιστα. Και με πιάνει ο πρόεδρος και μου λέει σήμερα το πρωί, χαίρομαι για ένα πράγμα μου. Δεν είναι να ακούω, ξέρεις, συνωμοσιολογία, μου λέει, Κυριακό. Μου άρεσε το γεγονός ότι επιχειρηματολόγησες με συγκεκριμένα στοιχεία. Όχι αυθαίρετα, λέω ότι θέλω. Έτσι είναι. Με στοιχεία. Έτσι. Όχι αυθαιρετώντας. Γιατί αυθαιρετός μου λέει ότι θέλει, θέλει. Και σήμερα κάνω μια έκκληση. Ενημερώστε και άλλους να δουν την εκπομπή, Πανόπουλε, για σένα. Λέω λοιπόν, και θέλω να με ακούσουν όλοι προσεκτικά στην επόμενη είδηση. Ειλικρινά, η επόμενη είδηση, που σε λίγο θα την πω εγώ, μπορώ να ερωτήσω. Θα μείνουν άφωνοι οι Έλληνες από τη βλακεία να πω, την ανοησία να πω, τη φαυλότητα να πω, τη χαζομάρα να πω. Εγώ θα σας πω κάτι πολύ απλό. Πρέπει, πάντως, ναι, πρέπει να ειδοποιηθούν όλοι να παρακολουθήσουν την εκπομπή. Αν αύριο το πρωί η Τουρκία επιχειρήσει να κάνει διείδηση από τον Εύρο και τον Άκο, και το λέω με πόνο ψυχής, τα άρματα Λέοπαρντ δεν έχουν λάδι. Πανόπουλε, αυτό που ακούς, έχω απάντηση στον υπουργό. Δεν έχουν ορυκτέλαιο, είναι πράγματι. Το είχαμε πει από την εκπομπή παλιά και αν μου ακούει ο συνεργάτης μου, ο Πρασέας, φαντάζομαι ακούει, ας μου φέρει την απάντηση να την δείξω λίγο. Αν και θα γίνει τεράστιο θέμα στις εφημερίδες επόμενες μέρες αυτό, κύριε Πανόπουλε, γιατί ήταν ανακάλυψη προσωπική του Βελόπουλου. Μάλιστα. Δηλαδή, αν εισβάλλουν άρματα μάγης άλλης χώρας, επειδή επί 1,5 χρόνο δεν έχει δίνει διαγωνισμός ή έχουν γίνει άγωνοι διαγωνισμοί, και εδώ έχουν μεγάλη κομπίνα, εδώ είναι. Αντώνη μου, θα πάθει σοκ. Το θέμα έχει μεγάλη ουρά. Σου επαναλαμβάνω, τα άρματα Λέοπαρντ είναι ακίνητα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για την εθνική άμυνα αυτή τη στιγμή. Άκουσε με λίγο. Μα δεν μιλάμε για ορυκτέλαιο ειδικό. 15-40 είναι το ορυκτέλαιο, κύριε Αντωνάκο. Αυτό που βάζει το αυτοκίνητό σου. Και η τιμή του δεν είναι τεράστια. Αλλά επειδή είναι τεράστια η παραγγελία, κάποιοι θέλουν να τα οικονομήσουν. Μάλιστα, κατάλαβα. Έτσι, έχει ουρά. Το κατάλαβε, Πανόπουλε? Είναι ακίνητα γιατί δεν έχουν ορυκτέλαιο. Πάντως, συγχαρητήρια, γιατί ανακαλύψαν ένα σημαντικό θέμα και με τη δημοσιότητα που πιστεύω ότι θα δοθεί, θα μπουν τα πράγματα στη θέση τους. 1,5 χρόνο. Αλλά, ακριβώς, 1,5 χρόνο. 1,5 χρόνο. Και έχουμε μόνο για παραελάσεις. Γι' αυτό τι κατέληξε τις παραελάσεις τα άρματα μαζί. Δεν είχαν λάθη, ξέρεις. Ναι. Δεν είχαν ορυκτέλαιο για τα άρματα. Μην γελάς, μην κάψεις μηχανές. Λέτε αυτό να είναι αλήθεια? Το κακό του φλάρο. Κύριε Βελόπουλε, πάντως μας αφήσατε έκπληκτους με αυτά τα οποία τον τελευταίο καιρό, την τελευταία εβδομάδα, έχετε ανακαλύψει και έχετε συζητήσει. Εγώ τουλάχιστον άκουσα ένα πράγμα για το οποίο
δεν μπορούσα να πω τίποτα, έμεινα έκπληκτος. Είπατε ότι η Ελλάδα θα πλήρωνε εν μέσω αυτής της καταστάσεως οικονομικής 200.000 ευρώ. Ήθελα να πληρώσει. Ναι, για άγαλμα που θα έστειλαν στην Αμερική. Ναι. Αληθεύει αυτό? Βεβαίωτατα. Άκου τώρα. Τι έγινε? Πριν 4 χρόνια αποφάσισαν οι Αφροαμερικανοί της ΗΠΑ να στήσουν ένα άγαλμα στον Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ. Μάλιστα. Το άγαλμα αυτό είναι τεράστιο. Ναι. Είναι 159 κομμάτια, είναι τεράστιο. Πιο μεγάλο και από το άγαλμα της Ελευθερίας. Επειδή ήταν πανάκριβο, άκου Πανόπουλε, μην φεύγεις, εδώ είναι η ουσία. Επειδή ήταν πανάκριβο, πήγαν και το κάνανε στην Κίνα. Για να έρθει πιο φθηνό. Πιο φθηνά είναι έτσι κι αλλιώς. Το πρόβλημά τους όμως ήταν η μεταφορά του αγάλματος. Το πώς θα μεταφέρουν. Και ενώ η ελληνική οικονομία κατέρε, άκου κύριε Αντωνάκο. Ναι. Ο πρεσβευτής μας στην Κίνα, ναι, με έγγραφό του ζήτησε να μεταφέρει η φτωχή πλην τίμια Ελλάδα το άγαλμα αυτό από την Κίνα, από την πιο ισχυρή οικονομικά χώρα του κόσμου, στην άλλη ισχυρή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σοβαρό, να δώσουμε 200. Βρε, αυτό με ακούς. Και το λέει Βελόπουλος, Washington Post. Μπείτε βρε και διαβάστε λίγο, ξέρω τύπο. Δεν τα λέω εγώ αυτά. Μισό λεπτό. Μας λέτε δηλαδή. Η Washington Post το δημοσίευσε προχθές. Και άμα το πρωί καθόταν στον Υπουργό. Ξέρεις τι θα πήρε να πεινά. Μας λέτε δηλαδή να πεινάει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή και να δίνει 200.000 ευρώ για να μεταφέρει ένα άγαλμα από την Κίνα στην Αμερική που αφορά την Αμερική. Και ουρά το θέμα. Με την πρώτη ενημέρωση του Δέλτα Μητάφ, όταν είδαν το αίτημα. Ναι, 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 ναι. Χρακ, χρακ οι τεχνοκράτες του Δέλτα Μητάφ. Μάλιστα. Τι είναι αυτό που γράφετε εδώ, λέει. Βέβαια. Να μεταφέρετε άγαλμα άλλη χώρα. Δωρεάν. Έτσι το πυραμίδησε. Έτσι το πήραμε η είδηση, κύριε Αντωνάκο, γιατί ο Washington Post αυτό έγραψε. Μάλιστα. Ότι κάνει καλά τη δουλειά του το Δέλτα Μητάφ στην Ελλάδα, διότι η Ελλάδα ήθελε να πληρώσει 200.000 ευρώ για να μεταφέρει ένα άγαλμα από την Κίνα στην Αμερική που δεν αφορά εμάς. Μάλιστα. Καφενείο, λέει ο Πανόπουλος. Εγώ θα πω τι κάτι καφενείο, άλλο. Κύριε Πανόπουλε, εδώ είναι... Θα πω κάτι άλλο. Το κόκκινο φανάρι μονολύπι. Έτσι, για να μιλάμε ξεκάθαρα. Έχετε δίκιο. Δεν είναι χώρα αυτή. Αυτό είχαμε τυπίο. Και αν μπορούμε να ανοίξουμε λίγο, γιατί ζεστάθηκε, να ανοίξουμε λίγο το... Δεν ανοίγει άλλο. Η Βηγιά λέει άλλο ανοίξω. Η ερώτηση. Αυτή είναι η απάντηση του Υπουργού. Σας διαβάζω τι λέει για τα άρματα Leopard, δεν θα τη δείξουμε, θα διαβάσω. Και δούμε γιατί θα γίνει follow-up, pick-up δηλαδή το θέμα, το εισαγωγικό, δηλαδή θα ανεβάσουν οι εφημερίδες. Μάλιστα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έθεσε υπόψη μου το ΓΕΣ, λέει ο Υπουργός, πετάει την μπάλα στο ΓΕΣ. Οι προμήθειες όλων των εκτελέων για τις ανάγκες του Αντουξηράς υλοποιούνται ετησίως με ανοιχτούς διαγωνισμούς, μέσω κτλ. Υπήρξε καθυστέρηση στην προμήθεια του εκτελέου ΣΑΕ 15-40, ναι, το βλέπεις, ναι, διότι δύο διαγωνισμοί προκηρύχθηκαν τα έτη 8 και 9 κρίθηκαν άγωνοι. Το άγωνοι εννοούσαν τίποτα άλλο. Ήταν μη γόνιμη για κάποιους, αλλά δεν έχει σημασία. Σου λέω 8 και 9. Τώρα έχουμε 10. Δηλαδή δύο χρόνια δεν έχουν λάδια τα άρματα μάχης. Το πιο απλό λαδάκι που πάει στην αγορά, ρε παιδιά. Σε ένα και μιλάμε μετά για πολεμική ετοιμότητα. Σε ένα πρατήριο βενζίνης να πάτε. Αυτές τις ειδήσεις που οι άλλοι κρύβουν και εμείς ανεβάζουμε συνέλληνες, σας τις λέμε, το κάνουμε για ένα και μόνο λόγο. Γιατί δεν είναι ενημέρωση αυτή που έχετε. Το λέω με πόνο ψυχής. Και είναι γραμμένη αυτή η ενημέρωση στο περιοδικό Ελληνόραμα. Εγώ επιμένω και στο περιοδικό Ελληνόραμα και λέω γίνεται συνδρομητές. Είναι το περιοδικό που έχει τέτοιες ειδήσεις. Πέστε μου πού τις ακούσατε αυτές τις ειδήσεις και ποιος τις ψάρεψε, τις αλίεψε ή ποιος τις ανέβασε. Μόνο οι εκπομπές είναι Έλληνες. Όσοι λοιπόν γίνουν και σήμερα συνδρομητές, και σήμερα, για τα επόμενα, γιατί έχουμε περίπου 40 συνδρομητές τυχερούς. Δείτε εδώ, έλα πιο εδώ. Όλοι λένε το 2012 θα πεθάνουμε, θα κάνουμε, θα ράνουμε, θα πνιγούμε κτλ. Για πρώτη φορά ένα περιοδικό επιστημονικό καταγράφει το αν κινδυνεύει η γη από την καταστροφή το 2012. Τι θα γίνει το 2012, θα γυρίσουν οι πόλοι ανάποδα, θα πλημμυρίσει η γη, τι ακριβώς θα γίνει. Έτσι, για να ξέρετε όλοι σας, για να μην κοροϊδεύει κανένας κανέναν. Προλάβετε λοιπόν να γίνετε συνδρομητές, γιατί σε αυτή την υπερφορά έχετε ένα κέρδος περίπου 100 ευρώ. Δηλαδή, πληρώνετε 50 ευρώ ετήσια συνδρομητές.